Δυστυχώς τα νέα δεν είναι ευχάριστα. Η γυναίκα έφυγε από τη ζωή πριν ακόμα καταφέρουν οι διαστικές ομάδες να την προσεγγίσουν. Να θυμίσουμε λίγο το ιστορικό. Περίπου στη μία και μισή ενημερώθηκα από οικείο πρόσωπο δικό της και συγκεκριμένα από τον άνθρωπο που έχει το κατάλημα που ενοικίαζε η άτυχη 72χρονη ότι δεν είναι καλά στην υγεία της. Είχε ενημερώσει πριν το 112, από ό,τι μου είπε, και είχε ξεκίνησει ήδη η επιχείρηση διάσωσής της. Γύρω περίπου στις 2:00 και ενημερώθηκα πάλι από το ίδιο πρόσωπο ότι είχε φύγει από τη ζωή. Και όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια επιχείρηση που αφορούσε νεκρό. Κινητοποιήθηκαν άμεσα όλες οι υπηρεσίες, η αστυνομία, η πυροσβεστική υπηρεσία, το λιμενικό και με τη βοήθεια ενός ιδιωτικού σκάφους που ξεκίνησε από τον όρμο του Κουρεμένου πήγε εκεί προς την περιοχή που είναι οι Καρούμες, το φαράγγι δηλαδή το οποίο θέλησε να διασχίσει και παρέλαβε τη σωρό που ήταν σε σχετικά κοντινή απόσταση. Να τονίσουμε ότι η πορεία της ήταν να μεταβεί από ένα γειτονικό σημείο, από τις Καρούμες δηλαδή, να πάει στο Σχοινιά. Είναι ένα μονοπάτι κατά μήκος τεκτογραμμής, εκεί να τονίσουμε δεν υπάρχει ούτε αχυμάδα, είναι μόνο βράχια και οι συνθήκες θεωρώ ότι εκείνη την ώρα πρέπει να ήταν ακραίες όσον αφορά τη ζέστη. Αυτό μας θυμίζει το περσινό περιστατικό με τον άτυχο Γάλλο, Ιταλό συγγνώμη, ο οποίος κατέληξε και αυτός σχεδόν με πανομοιότυπο τρόπο. Αυτό πρέπει να μας βάλει λίγο σε σκέψεις, διότι βλέπουμε ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές επειδή δεν λαμβάνονται υπόψη τους κάποια δεδομένα όπως είναι η ζέστη. Ο βαθμός δυσκολίας στο κάθε φαράκι έχει να κάνει με τις κλιματολογικές και καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή τη δεδομένη στιγμή. Κάτι τέτοιο ένας πεζοπόρος πρέπει να το λαμβάνει υπόψη του πριν μπει καν σε αυτή τη διαδικασία. Η περιοχή, όπως σας είπα, λόγω της ιδιαιτερότητας, έχει βράχια, ανοιχτό φαράγγι, ανοιχτό μονοπάτι, δεν υπάρχει σημείο σκιερό. Προφανώς κάναν τον μπάνιο τους, εκτέθηκαν πολλές ώρες στον ήλιο και αυτό είχε ως συνέπεια να επιβαρύνει την υγεία της. Περισσότερες πληροφορίες ακόμα δεν έχουμε. Έχει επιληθεί και η εγκληματολογική υπηρεσία πάνω σε αυτό το κομμάτι, οπότε δεν μπορούμε να βγάζουμε εμείς συμπεράσματα και να λέμε αν πρώτα δεν τεκμηριωθεί όλη η έρευνα. Είναι λυπηρό πάντως, γιατί βλέπουμε ότι είναι πανωτά πλέον αυτά τα περιστατικά. Χάνουν άνθρωποι τη ζωή τους, έρχονται στα φαράγγια τα δικά μας που είναι υπέροχα, πραγματικά είναι θησαυρή, θα έλεγα, η θησαυρή της φύσης πολυθεματικά, από πλευράς γεωλογίας, από πλευράς χλωρίδας. Μπορεί να συναντήσει σπάνια είδη φυτών, σπάνια είδη πετρωμάτων. Αυτό αποτελεί ένα πόλο έλξης εδώ στην ευρύτερη περιοχή τη δική μας. Αλλά θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται σοβαρά κάποιοι κανόνες που έχουν να κάνουν με την είσοδό τους στα μονοπάτια, στα φαράγγια και σε ό,τι άλλο τέλος πάντων έχει να κάνει με τη φύση. Κύριε Δασπαλάκη, γνωρίζουμε ότι οι καιρικές συνθήκες συμβάλλουν στα μέγιστα, δηλαδή σε αρνητικό βαθμό όσον αφορά την εισέλευση σε τέτοια φαράγγια. Υπάρχει κάπου κάποια σήμανση που να προειδοποιεί ότι εδώ πέρα πρέπει να γίνονται κάποιοι με μεγαλύτερη προσοχή όταν τα φαινόμενα είναι έτσι κτλ. Κοιτάξτε, αυτό υπάρχει μόνο σε ένα ελεγχόμενο φαράγγι, όπως είναι το φαράγγι του Ρίχτη, που έχει πολύ αυξημένη επισκεψιμότητα, αλλά υπάρχουν και στις δύο εισόδους άτομα που κόβουν και τα εισιτήρια φυσικά, δίνουν τις πληροφορίες ανάλογες, βλέπουν ποιος εισέρχεται, πώς εισέρχεται, αν δεν έχει τα κατάλληλα παπούτσια, του γίνεται παρατήρηση. Από εκεί πέρα ο καθένας εισέρχεται με ατομική του ευθύνη. Δεν μπορεί δηλαδή να καταλογίσουμε σε κάποιον ευθύνες. Την ευθύνη την έχει αυτός ο οποίος αποφασίζει να επισκεφτεί το συγκεκριμένο φαράγγι, το συγκεκριμένο μονοπάτι. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν χάσει μέχρι τώρα τη ζωή τους, είπατε για έναν Ιταλό πέρυσι και για την Γαλλίδα φέτος. Ήταν έμπειροι επάνω σε τέτοιες πορείες, πεζοπορίες κλπ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχουν δώσει, ναι. Πρόκειται για ανθρώπους που είχαν εμπειρία, ήταν άνθρωποι που περπατούσαν στη φύση, στο βουνό, συχνά. Και η συγκεκριμένη 72χρονη Γαλλίδα
ερχόταν εδώ στην ευρύτερη περιοχή 20 χρόνια. Γνώριζε πάρα πολύ καλά τα μονοπάτια, γνώριζε όλα τα δεδομένα, αλλά δυστυχώς αυτό ήταν το μοιραίο λάθος που έκανε, όπως και ο Ιταλός πέρυσι, να μπει σε ένα φαράγγι, να κινηθεί σε μια περιοχή με τόσο μεγάλη ζέστη. Και το πλήρωσε βέβαια με την ίδια της τη ζωή. Να πούμε και κάτι άλλο, ότι κινητοποιείται ένας μεγάλος μηχανισμός από υπηρεσίες, από εθελοντικές διασωστικές ομάδες, με αποτέλεσμα να καταπονούνται και αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, πηγαίνουν σε ένα φαράγγι με δύσκολες συνθήκες, θα πρέπει να μεταφέρουν ένα τραυματία ή, στην προκειμένη περίπτωση, τη σωρό με τα χέρια τους προς την έξοδο του φαραγγιού, και κάτι τέτοιο είναι πολύ επίπονο, καθώς χρειάζεται αρκετές ώρες για να μεταφερθεί σε ένα σημείο και να παραλυθεί από ένα ασθενοφόρο και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνω ότι αυτό καταπονεί και εμάς τους ίδιους. Οπότε εφιστούμε την προσοχή σε όλα τα γραφεία που ασχολούνται, τα πρακτορία που ασχολούνται με τις οργανωμένες εκδρομές μέσα στα φαράγγια, να παίρνουν όλες τις κατάλληλες πληροφορίες από τους κατατόπους δήμους, από τους πεζοπορικούς φυσιολογικούς συλλόγους της περιοχής, που πραγματικά έχουν τα απόλυτα στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν οποιοδήποτε να διοργανώσει μια εκδρομή με ασφάλεια στην περιοχή.